Συντετριμμένος ο δημοσιογραφικός κόσμος αλλά και η τοπική κοινωνία παρακολούθησε την είδηση που αφορά στον αδόκητο χαμό του 38χρονου δημοσιογράφου Νίκου Βαβατσικλή. Την παθήτητα τη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό και τον πρόωρο θάνατο του δημοσιογράφου εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης. Ο Νίκος Βαβατσικλής διατέλεσε σύμβουλος υποστήριξης της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας. Σημειώνοντας σχετικό δελτίο τύπου, ενώ εργάστηκε και στο γραφείο τύπου της Περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης μετέφερε στην οικογένεια του εκλειπώντου συνεργάτη του τα εγκάρδια συλληπιτήρια όλης της διοίκησης της Περιφέρειας, των συνεργατών καθώς και των εργαζομένων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Νίκος θα λείψει από όλους μας και θα το θυμόμαστε με τρυφερότητα και αγάπη, τόνισε ο Περιφερειάρχης και ευχήθηκε καλή δύναμη στη σύζυγό του, το αγοράκι του και τους γονείς του. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι εμείς να σχολιάσουμε ένα γεγονός το οποίο πλήττει, θορυβεί την δημοσιογραφική οικογένεια. Αφορά στον αδόκητο χαμό του συναδέλφου δημοσιογράφου Νίκου Βαβατσικλή. Ο Νίκος Βαβατσικλής για κάποιους από εμάς ήταν πέρα από καλός συνάδελφος και φίλος. Εγώ έτσι το θυμάμαι, εμείς έτσι το θυμόμαστε και έτσι απόψε τιμούμε τη μνήμη του. Δύσκολη στιγμή. Πάμε πρώτα να συναντήσουμε τους συνεργάτες του στην εφημερίδα Παρατηρητής, όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια η μέχρι πρώτη εκδότη και τώρα συνεργάτη της εφημερίδας, κυρία Τζέννη Κατσαρίβα Φιάβη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μιλήσουμε για τον Νίκο όπως εμείς τον ξέραμε. Κύριε Κατσαρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Βάσο. Εύχομαι βέβαια να μην χρειαστεί να ξεπροβοδίσουμε και να μιλήσουμε για τον θάνατο νεαρών ανθρώπων. Αυτών που φυσιολογικά έχουν τη ζωή μπροστά τους. Ήρθε ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Να πούμε όμως λίγα λόγια για τον Νίκο για να τον τιμήσουμε, γιατί ίσως δεν προλάβαμε να του πούμε τα καλά λόγια που οφείλαμε. Γιατί ο Νίκος έκανε πράγματα στη δημοσιογραφία της περιοχής, πρωτοπόρα θα έλεγα, όταν ο Νίκος τα ξεκινούσε. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ με την ίδρυση και τη λειτουργία του site, του blog, του ενημερωτικού blog Πιάτσα Ντελ Πόπολο, το οποίο το διαχειριζόταν ο ίδιος μέχρι πριν από μία τετραετία περίπου, όπου έβαλε και νομίζω ότι όθησε με τον τρόπο του στην άνοιξη της ειδησιογραφίας και του σχολιασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Πιάτσα Ντελ Πόπολο ήταν βγήκε, ο Νίκος ήταν βαθιά πολιτικών, εξού και ήταν έθνος θαυμαστής του πατέρα του, του πρώην δημάρχου Τάσου Βοτσικλή. Όταν λοιπόν βάφτισε την Πιάτσα Ντελ Πόπολο έτσι όπως τη βάφτισε, σήμαινε ότι θα έδινε το λόγο στο λαό. Η Πιάτσα Ντελ Πόπολο εξάλλου έχει επαναστατική ιστορικά ονομασία. Φυσικά στην ενημερωτική του αυτή σελίδα ο λόγος του ήταν συμβατικός, σαφώς σχολίαζε με το δικό του, είχε αφάνταστο χιούμορ ο Νίκος και χιούμορ που υπερεύαινε τα εσκαμμένα και τη δική μου κλασική και συντηρητική αισθητική. Είχε λοιπόν ένα ιδιόρυθμο χιούμορ το οποίο έβαζε μπροστά, δεν φημώνονταν εύκολα, δεν έκλεινε το στόμα του και βέβαια κόλασε πολλές τέτοιου είδους συνειδήσεις συντηρητικών ανθρώπων όπως εγώ και βέβαια προκάλεσε την μνήμη. Εξού και ο Νίκος ήρθηκε σε πολλά δικαστήρια, κέρδισε όμως σε μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, κέρδισε μια έφεση και απελευθέρωσε τη δυνατότητα των bloggers να γράφουν και να είναι μνημειώδης νομολογιακά. Αποτελεί σημείο αναφοράς τουλάχιστον για όσους ασχολούνται με θέματα, με δικαστικές υποθέσεις, σε θέματα διαδικτύου. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η απόφαση 44, δεν θυμάμαι, άρθιβα με καλά, του 2008, αποτελεί νομολογιακό εργαλείο πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πολύ, Βάσο, που το είπες και τόσο ωραία νομικά. Λοιπόν, όλα αυτά τα έκανε ο Νίκος, έτσι πρωτοπόρος για την εποχή του. Νομίζω ότι πολλά του οφείλουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να διαβάζουμε δηλαδή και εναλλακτική δημοσιογραφία. Και το λέει μία που υπηρετεί σε ένα συστημικό μέσο, εντάξει,
αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικό ήταν και η ενασχόλησή του αμέσως μετά τον απεχώρησε από διαχειριστής από την Πιάτσα Ανταλπόπουλο, το impost.gr. Το βλέπω όταν το ξεκίνησε, πάλι είχε κάτι καινούριο. Ήταν ένα είδος πολυμέσου. Εκτός από το σχόλιο, ο Νίκος τότε είχε πρωτοκαθιερώσει το βίντεο, κάτι που πάει να γίνει σειρμός τώρα. Σωστά. Γιατί πάντοτε ήταν, άκουγε και αφουγκράζονταν στη δημοσιογραφία. Τώρα είχε και ένα κουσούρι όμως. Εκτός ότι ήταν αντισυμβατικό σύμφωνα με τα κοινά μέτρα, γιατί εξέφραζε την άποψή του, ήταν βαθύτατα δημοκράτης και βαθιά επίσης αντιφασίστας. Οτιδήποτε συνέβαινε και αφορούσε κόμματα τα οποία μπορεί να είναι στο κοινοβούλιο, εκφράζουν ναζιστικές ή φασιστικές ιδεολογίες ή οτιδήποτε κατατρόπωνε αγωνιστές του εξουσιαστικού χώρου, των κινημάτων, ο Νίκος ήταν συμπαραστάτης και δίπλα τους, με το δικό του τρόπο. Κυρίως με μια γνησιότητα και με μια αυτορμησία η οποία τον διέκρινε και μια φοβία. Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο ο Νίκος δεν υπήρξε και επίσημος συνεργάτης της περιφέρειας και κυρίως της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής. Νομίζω και εκεί έκανε πολύ καλό. Το περιοδικό περιφερειακά έχει την υπογραφή του όταν πρωτοβγήκε. Και επίσης θα έλεγα ότι και τα βιντεάκια που βλέπουμε στην τετραετία Γιαννακίδη και που το πηγαίνουμε από site της περιφέρειας είναι απότοκα της προσπάθειας και της συμβολής του στον εξυγχρονισμό της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης από τον Νίκο. Δυστυχώς, αγαπητοί κυρία Θεολόγη, όλα αυτά τα λέμε όταν ένας νέος άνθρωπος έχει αποχωρήσει από τη ζωή. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος κουβαλούσε πολλού στην πλάτη του. Δηλαδή αυτόν και τα δικά μου παιδιά, την Ατάσα και τον Θάνο Βαφιάδη, αλλά και τον Θωμά τον Σταμούλη, τους οποίους τελικά και εδώ το λέω αυτό γιατί θέλω να αφαιρθώ στη γενναιοδορία του, τους κατατόπισε στην πολιτική γεωγραφία της περιοχής και δουλεύοντας μαζί τους στο ράδιο. Μιλώντας με τον Ι ο ίδιος, μιλώντας πάντα με τον Ι. Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη συμβολή, εξού και η συντριβή των παιδιών σήμερα. Εγώ περισσότερο φίλη με τον πατέρα του ήταν, αλλά νομίζω ήταν γνήσια και ειλικρινής, γιατί ο Νίκος είχε αρετές οι οποίες δεν είναι ευδιάκριτες στον ελληνικό χώρο. Τους πρόσφερε πάρα πολλά με γενναιοφροσύνη. Και εξής, εκείνο που θέλω να πω, ότι και το κατάλαβα σήμερα και εγώ, δυστυχώς, ο Νίκος για όλους αυτούς τους λόγους και για τους απειράριθμους φίλους του, ας πούμε, θυμάμαι τον ντοκιμαντέρ με τον Στέλιο Κούλογλου, ναι, κατά τον Ναζί, όλοι οι δημοσιογράφοι των Αθηνών, οι οποίοι κινούνται από το κέντρο και προς τα αριστερά, στον Νίκο απευθύνονταν να κάνουν τις εκδηλώσεις, ήταν γνωστός και συνομιλητής τους, και θα ήθελα επίσης να επισημάνουμε ότι σήκωνε και καταστάσεις βαριές. Θυμάστε το τελευταίο επεισόδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Νίκος το πήρε επάνω του. Και θέλω να πω ότι εξαιτίας αυτού του λόγου και της βαθιάς του αφοσίωσης αγνώρισε το ζήτημα της υγείας του. Εμείς που ήμασταν μαζί του καθημερινά σχεδόν, λόγω του Νί και του Βίτα και της Νατάσας, ποτέ δεν μας είπε ότι ήταν ή δεν είχε υποψιαστεί. Δυστυχώς πέθανε από έναν καλπάζοντα καρκίνο. Τον οποίο αντιλήφθηκε στις τελευταίες 4 ημέρες. Την Κυριακή έμεινε όλη η οικογένεια άναυδη, αλλά καμιά φορά λέω για να παρηγορηθούμε ότι ο Νίκος και με αυτή την ξαφνική φυγή μας θυμίζει ότι πρέπει να αγαπάμε σε αυτόν τον τόπο, να μην κατηγορούμε τους νέους ανθρώπους, να τους αγαπάμε και να μην χρειάζεται να κάνουμε μετά μεταθανάστιες εξομολογήσεις. Γιατί οι νέοι άνθρωποι δικαιούνται και τη ζωή και την εργασία και την τιμή. Και ας έχουμε ο καθένας να επιδαψιλεύουμε στον άλλον αυτό το μικρό που προσφέρει ο καθένας μας σε αυτή την κοινωνία. Και να ζητήσω και από εδώ συγχαρητήρια στην οικογένειά του, τους οικογενειακούς μας φίλους, στον Νατάσο και τη Μαρία Βατσικλή, στην Νικολίτσα Γκαρτσόνη και στο γιο του τον Τασούλη, στον ερφό του τον Χάρη. Και νομίζω και ας λυπηθούμε όλοι μαζί. Είναι ένας νεαρός άνθρωπος και ας τον φανταζόμαστε
ότι είναι καλά στον ουρανό και ότι μπόρεσε να βρει ένα αντισυμβατικό και περισσότερο αληθινό και περισσότερο νερό τόπο από ό,τι βρήκε στη γη. Θα πρέπει να πω ότι η πρώτη και τελευταία συνέντευξη που μου πήρε ο Νίκος ήταν στην εφημερίδα Παρατηρητή, στο ραδιόφωνο του Παρατηρητή, πριν από 20 περίπου μέρες, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε, την εκδήλωση για την παρέκκληση μέσα από τους στίχους του Ρεμπέτικου και του Τάνκου. Εκεί τα λέγανε με την Ατάσα, με τον Νί και με τον Βι. Εκεί τον συνάντησα και για τελευταία φορά. Και για ακόμη μια φορά κι εγώ από την πλευρά μου, αν μπορώ να πω κάτι, διαπίστωσα όλες αυτές τις αρετές που ούτως ή άλλως είχε, τις γνώριζα από πιο μικρή ηλικία, είμαστε κοντά ηλικιακά με τον Νίκο. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι του οφείλω και μερικές εκλεκτικές φιλίες, μεταξύ αυτών τη φιλία μου και με κάποιους ανθρώπους, αλλά και με τον Γιάννη τον Σιδηρόπουλο και τον Γιάννη τον Ντομαδάκη, όπου του συνάντησε εδώ στο στούντιο όταν μιλούσαμε για την ιντερνετική δημοσιογραφία. Κυρία Κατσαρίβα, Φιλιάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Και εγώ, κύριε Θεολόγη, και να είναι όλα καλά εκεί που πάνε ο Νίκος, να τα βρει όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση. Παρακολουθήσατε τη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Κατσαρίβα Φιλιάδη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιάννη του Σιδηρόπουλο από το xarthypress.gr. Καθώς ο Νίκος ο Βατσικλής αποτέλεσε αφορμή για μια πολύ καλή φιλία, θέλω να πιστεύω. Με τον Γιάννη τα έλεγαν πολύ τακτικά. Και θα ήθελα έτσι να τον καλέσω σήμερα για να πούμε δύο λόγια για τον Νίκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο. Λόγω ηλικίας, επειδή ήμασταν και συνομήλικοι με τον Νίκο, δεν συμβαίνει συχνά να έχω βρεθεί. Μάλλον όχι συχνά, δεν μου έχει συμβεί ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Να μιλάω για ένα φίλο που έφυγε. Και μόνο από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρθρώσουμε οτιδήποτε να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε και τι είναι σωστό και τι είναι λάθος να πούμε αυτή την ώρα. Μια ώρα δύσκολη για τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και μια ώρα δύσκολη για όλους τους φίλους και συνεργάτες. Εγώ από τη δική μου πλευρά πρέπει να πω ότι γνώρισα από την πρώτη, από τα πρώτα δευτερόλεπτα της γνωριμίας μου μέχρι και στο τέλος τον Νίκο, όπως τον ξέρουν όλοι, χαρούμενο και με κέφι για ζωή και με ανατρεπτικό χιούμορ, όπως όλοι γνωρίζουμε. Δεν είναι ταιριαστό αυτό που συνέβη με όλη την εικόνα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για τον Νίκο. Δεν είναι ο άνθρωπος που σου περνάει ποτέ από το μυαλό κάτι δυσάρεστο. Ήταν ο άνθρωπος που σου έφτιαχνε τη διάθεση με τις πλάκες του και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή, με το κέφι που είχε για τη ζωή. Ακόμη και για τα πιο σοβαρά πράγματα είχε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσει και σε ένα βαθμό ακόμη και για το τραγικό του τέλος με κάποιο τρόπο τα αντιμετώπισε διαφορετικά από ότι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Πάνω στη δουλειά ήταν ένας πολύ καλός συνεργάτης, ένας πολύ καλός συνάδελφος, αλλά όπως έγραψα κιόλας δεν ήταν η συναδελφικότητα που σε κρατούσε δίπλα του. Αυτό το κέφι του για τη ζωή που σε έκανε να θέλεις να περνάει πάντα καλά, και επειδή ξέρουμε ότι είχε όλα αυτά τα χρόνια στον επαγγελματικό του τομέα πολλές αντικσότητες και δυσκολίες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην σκεφτείς ότι πρέπει να είσαι δίπλα του και απέναντι από αυτούς που τον πολεμούσαν, γιατί είναι γνωστό ότι δεν είχε μονοφίλους, είχε και κάποιους που ήταν απέναντί του. Κάπως έτσι με αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα δέχτηκα αυτή την είδηση σήμερα το πρωί. Δεν το περίμενα, δεν γνώριζα τίποτε. Είχαμε ανησυχήσει όλο το τελευταίο καιρό. Ούτε καν η οικογένειά του, θα πρέπει να πούμε, ακριβώς. Είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ. Προχθές είχαμε ένα ραντεβού που είχε κλειστεί από την προηγούμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε. Δεν ήρθε στο ραντεβού. Το βράδυ έστειλα ένα τελευταίο mail. Δεν πήρα απάντηση και το πρωί έμαθα τα δυσάρεστα νέα. Θέλω να θυμάμαι τον Νίκο ως πρωτοπόρο στο διαδίκτυο. Γιατί και έτσι ήταν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ένας πρωτοπόρος και ειδικά στο θέμα των... ήταν ένας από τους πρώτους και τους πιο γνωστούς Έλληνες bloggers. Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε πιο ελεύθερα. Και γενικότερα σε όσα έκανε, τα έκανε με μεγάλο πάθος και όρεξη. Εκτιμώ πάρα πολύ και την εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια και την πολιτική του στάση απέναντι στο φασισμό, σε βαθμό που έβγαινε αρκετά μπροστά, όπως ίσως δεν θα ήθελαν οι δικοί του άνθρωποι, απέναντι σε όλο αυτό που συνέβαινε τα τελευταία χρόνια και τον προβληματισμό του για την κατάσταση που βιώνει η χώρα. Νομίζω ότι ήμασταν και μια καλή παρέα όλοι όσοι συζητούσαμε
και βρεθήκαμε και στον αέρα του Art Channel όλοι μαζί μια φορά, όπως θυμάσαι πολύ καλά, Βάσο. Ναι, χαρακτηριστικά ο Γιάννης ήδη μεταδίδει το συγκεκριμένο απόσπασμα και εμείς στο τέλος αυτής της κουβέντας και του αφιερώματος θα ακούσουμε τον Νίκο να μιλά για το διαδίκτυο περίπου 2-2,5 χρόνια πριν. Ακριβώς. Γιάννη. Είναι από αυτούς τους θανάτους που δεν μπορείς να δεις εύκολα ότι θα υπάρξουν. Με έναν πολύ νέο άνθρωπο και με έναν άδοξο τρόπο, κατά την άποψή μου, πολύ σκληρό τρόπο. Ούτε καν στο τέλος δεν ήθελα να κουράσει κανέναν, ούτε για το τέλος. Ακριβώς. Του. Ακριβώς. Δεν... να είναι καλά θέλω, να τους κάνει πλάκες και εκεί που θα πάει και να ξέρει ότι θα μας λείψει όλους. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε εκείνη την συνέντευξη στο στούντιο του Art Channel Θράκης κάπου κοντά στον Απρίλιο, τον Μάιο του 2011, αν δραπατώμε, για το διαδίκτυο, ο έτερος προσκεκλημένος, πέρα από τον Νίκο και τον Γιάννη και τον Ισιδηρό που μόλις ακούσατε, ήταν και ο Γιάννης Σταμαδάκης. Να καλησπέρισουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον Γιάννη, για να μας πει και αυτός δύο λόγια για τον Νίκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι φτωχότερος σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος της Θράκης. Με τον Νίκο είχαμε μία επαφή, αλλά και λόγω απόστασης η επαφή αυτή δεν ήταν τόσο συχνή. Είχαμε τις πολιτικές, τις γραφικές μας διαφορές, αλλά αυτό ποτέ δεν μας επηρέασε στις προσωπικές μας σχέσεις. Τότε, την άνοιξη του 2011, προς το καλοκαίρι μας είχε φέρει και εσύ πιο κοντά. Είχαμε βρεθεί στο φιλόξενο στούντιο του Art Channel. Ήταν μια ωραία ιδέα αυτή του Νίκου η οποία υλοποιήθηκε. Ήταν μια ωραία πρόταση και με τις κοινωνίες. Μια πολύ ωραία ιδέα. Θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά ήταν και Πέμπτη κιόλας σήμερα. Σωστά. Γιατί ψάχαμε να βρούμε την κατάλληλη ημέρα ώστε να μπορώ εγώ πιο πολύ, γιατί ήμουν πιο μακρινός από την Ορεστιάδα, να έρθω στην Κομοτηνή να το συνδυάσω και με κάποιες άλλες δουλειές που είχα. Και θυμάμαι τον Νίκο μου είχε πει ποια μέρα σε βολεύει να το κανονίσουμε και το κανονίσαμε ώστε να η μακρινή αυτή απόσταση τουλάχιστον να είναι επικοδομητική. Τώρα, αν θες να σου πω και το προσωπικό μου, σήμερα το πρωί προστάθησα να κάνω με κάποιον συνάδελφο να του κάνω κάποια πλάκα. Αλλά ξεκίνησα δηλαδή με καλή διάθεση, αλλά ο συνάδελφος δυστυχώς με ενημέρωσε για το χαμό του Νίκου και αμέσως αλλάξανε τα πράγματα στην σημερινή μας ημέρα. Δυστυχώς. Πάντως, όπως και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί και μιλήσαμε και το πρωί, ο Νίκος προσπάθησε να κρύψει αυτό που τον απασχολούσε, να μην αλλάξει στην καθημερινότητά του. Αν και όσοι διάβαζαν τον Νίκο τον Βατσικλή ή όσοι τον ακολουθούσαν στο Twitter, για παράδειγμα, καταλάβαιναν ότι το τελευταίο διάστημα απομακρυνόταν από αυτό που είχαμε συνηθίσει τόσο πολύ να διαβάζουμε σε καθημερινή και συχνή βάση. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι ούτε ο ίδιος είχε αντιληφθεί έτσι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν στις επάλξεις, επισημένοντας πράγματα, γράφοντας και τα καλώς ή κακώς κείμενα, όντας ενεργός στο πολιτικό ρεπορτάζ που τόσο αγαπούσε. Και νομίζω έτσι, ότι... ακριβώς. Κοίταξε, κυβάσου και σε αυτή τη φάση που θα λέμε κάποιες αλήθειες. Ο Νίκος είχε δημιουργήσει πολύ δυνατές συμπάθειες και πολύ δυνατές αντιπάθειες. Όπως νομίζω όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί που τον αγαπούσαν πραγματικά για αυτό που ήταν. Mm-hmm. Αγαπούσαν για το χαρακτήρα του, για το έργο που προσέφερε και για αυτά που έκανε γενικότερα. Υπήρχαν φορές που ο Νίκος Βατσικλής περνούσε απαρατήρητος από εκεί που ήθελε να περάσει απαρατήρητος, αλλά έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει και τη δουλειά που ήθελε να κάνει. Mm-hmm. Δεν θα πω τα τετριμένα, τα γνωστά, ότι είναι από πάνω μας, βλέπει. Απλώς ο Νίκος σήμερα έμαθε νωρίτερα από εμάς πώς είναι η ζωή μετά το τέλος της ζωής που έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ για απόψε. Πάμε σε αυτό το σημείο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μετά από την κουβέντα που είχαμε με τον Γιάννη Τομαδάκη, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από εκείνη την εκπομπή που αφορούσε στο διαδίκτυο τις νέες μορφές δηλαδή ενημέρωσης, στο διαδίκτυο που ορίμαζε μέσα από τις ιδεολογικές απόψεις του Νίκου Βαβατσικλή. Και στο θυμηθούμε
όπως πραγματικά ήταν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το impost.gr, το προφίλ του. Το impost.gr έχει ζωή 5 μήνες. Είναι μια προσπάθεια φίλων δημοσιογράφων από σχεδόν από όλη την περιφέρεια. Η ιδέα έχει ξεκινήσει εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον, αλλά ορίμασε τον τελευταίο καιρό. Εμείς πιστεύουμε ότι η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου είναι αρκετά και ιδιαίτερα ελκυστική. Γιατί το λέμε αυτό? Η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου είναι πολύ πιο πληρέστερη. Ο κόσμος διαμορφώνει γνώμη και μπορεί καμιά φορά να συμμετέχει μέσω των σχολείων, γιατί υπάρχουν σχόλια σε όλα τα portals πλέον. Ήταν μια ιδέα η οποία την πήρανε από τα blogs, να διαμορφώνει και αυτός την είδηση. Αναλογιζόμενοι όλα αυτά, η ομάδα του InPost αποφασίσαμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που είχαμε στο ίντερνετ, αλλά και τις δημοσιογραφικές μας ικανότητες, και να βγάλουμε το InPost. Και ελπίζουμε δηλαδή να την ενημέρωση που προσφέρουμε στον κόσμο να τη χαίρεται πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Έφεσες έτσι μια σειρά ζητημάτων που ίσως προσέγγιζαν, έκανες και μια, στο λόγο σου, και μια μετάβαση, έστησες μια γέφυρα μεταξύ των διαδικτυακών πυλών και των portals και των blogs, και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ενημερωτικών τόπων, ιστοτόπων, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι. Διαφορές υπάρχουν. Διαφορές υπάρχουν, αλλά η ενημέρωση μπορεί να δοθεί και από τα δύο μέσα, δηλαδή και από τα blogs και από τα portals. Βέβαια, από τα blogs υπάρχει αρκετός κόσμος που θεωρεί τα blogs, δεν τα θεωρεί αξιόπιστα. Διότι υπάρχει και το άλλο θέμα της ανωνυμίας, που είναι ένα μέρος, το οποίο, ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι θα απασχολήσει για αρκετό καιρό και για αρκετά χρόνια ακόμα και εμάς τους ίδιους, τους κυβερνώντες και πολλούς άλλους. Τα portals είναι επώνυμα. Δεν είναι ανώνυμα. Υπάρχουν όμως και blogs, τα οποία, όπως και του φίλου του Γιάννη εδώ και καιρό, το οποίο ήταν επώνυμο. Είναι λίγες αυτές όμως οι περιπτώσεις? Δεν είναι λίγες, είναι αρκετές. Αλλά του Γιάννη ήταν και επώνυμο, αλλά ήταν και ενημερωτικό.